Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω για αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ είναι ότι μπορεί να μπει και σαν τίτλος, είναι ότι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο... πώς το λένε, ο κύριος Χιμένεθ, σώζει ουσιαστικά από την γκρίνια, την ταλαιπωρία, τις ανακοινώσεις, το Μελισανίδη, τον σώζει. Τον σώζει στην κυριολεξία. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος έρχεται σε μια ομάδα, δεν αρχίζει να κάνει την γκρίνια, ξέρεις μου λείπει αυτός, δεν έχω εκείνον και πάρε μου αυτόν και κάνε μου εκείνον. Έρχεται λοιπόν όπως ένας επαγγελματίας που πάει σε μια δουλειά, όπως πάμε σε μια δουλειά, εγώ μπορεί να έχω χοντρή τη γραμματέα, να είναι σβραχνή η φωνή της και να είναι κακομούτσουνη. Και να μην λέει καλημέρα καλά τον ακροατή. Έχω τους κομμουνιστές, τους ηχολήπτες, δουλεύουν μια ώρα οι άνθρωποι. Ωραία, μπορεί να μαλώσουμε τα αφεντικό, να έρθω σε σύγκρουση. Και τι να κάνω, αυτούς βρήκα. Τι να καμαλώνω, με αυτούς θα συνεργαστώ. Καλή στραβή αυτή, καλός στραβός κι εγώ. Για να έχουμε και καλός, όχι. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος, όχι σαν κάποιους άλλους, και λέει: έχω αυτή την τετράδα στην άμυνα. Δηλαδή, έχω το Γλιτ, έχω τον Γέρο τον Τζιγκρίσκι, έχω Λαθέρ τον Σβάρνα, ποιος άλλος είναι εκεί, ένα Ντερτετσέρτ λέω Κλάιν Μάιν και ένα 18,5 χρονών τον Λάτσι. Ποιος τώρα βγαίνει. Μπακ δεξί, δεν θέλει ο πρόεδρος να πληρώσει τον Βασιλαντονόπουλο που είναι καλύτερος και από τον Παολίνο και από τον Μπακάκη και πρέπει να φάω στη μάπα τον Μπακάκη. Τι να κάνω, να πω φεύγω. Όχι. Έχω αριστερό μπακ τον Λόπες, καλός, αλλά δεν είναι ο αέρινος, ο Κασάπης, ο αυτός που είχαν οι ΑΕΚ παλιά, ο Βολίδας, να ανέβει, να κάνει, να γυρίσει, να κάνει. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Παίζει με τον ΠΑΟΚ, παίζει με τον Άρη. Δυνατές ομάδες, πολύ καλές μεσοεπιθετικά. Ο ΠΑΟΚ πήρε και καινούριο σεντερφόρ, καλός. Ο Τζόλης, πολύ καλός. Ο Ζήφκοβιτς, πεσμένος, αλλά σημαντικός ποδοσφαιριστής. Ο Άρντα στα πάνω του. Ο Μουρκ, σαν αλλαγή, μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Αν βάλω, σου λέει ο άνθρωπος αυτός, σε ένα γήπεδο με μια εστία με τερματοφύλακα εμένα. Στα 30 μέτρα, δηλαδή από εδώ, 30 μέτρα ή 40 μέτρα. Μετά να μεγαλώνει τα μέτρα, δηλαδή να πηγαίνει την επίθεση από πιο πίσω. Και βάλω το Λόπες, το Λάτσι, το Σβάρνα και τον Μπακάκι εναντίον του Τζόλι, του Γουάρντα, του Κμίλτσικ, Κρίμιξικ, πώς το λένε, και του Ζίβκοβιτς. Πόσα γκολ θα φάνε αυτοί σε ένα τέταρτο, 4 εναντίον 4, μόνο άμυνα η μεν, 20 γκολ θα φάνε. Αν πάω εγώ λοιπόν με Τσιμόε, Γαλανόπουλο, Μάνταλο, δύο εξτρέμ και σέντερ φόρ, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε, είναι το πιο πιθανό σενάριο να μου πάνε την μπάλα στον Μπακάκι, πολλές φορές από τον Τζόλι, να μου πάνε την μπάλα στο Λάτσι και στο Σβάρνα, πιο πολλές φορές ο Γουάρντα με τον Κμίτζεκ, να βάλω ένα γκολ, να φάω 4 και να γίνω κόλος μου σαν το πηγάδι του Μέλι Γαλά. Τι κάνω λοιπόν, δίνω εντολές. Λέω το Σιμόες, δεν βγαίνεις μπροστά, έχεις να επιτηρήσεις τον Ουάρντα. Όπου πάει ο Ουάρντα και εσύ, κοντά. Μαν του μαν, όχι βέβαια σε αυτά τα παλιά τα στυλ, αλλά όπου είναι ο Ουάρντα, κοντά. Κοντά. Άμα πάρει την μπάλα με τον κόλο, να μην γυρίσει. Θα είσαι εκεί. Μην τον κάνεις πολλά φάουλ κτλ. Πάει ο Ουάρντα. Πάει ο Ουάρντα στα 90 λεπτά, λίγες φορές μπήκε με την μπάλα κάθετα ο Ουάρντα. Είχε πάνω του το Σιμόες. Δεν παίξαν ζώνη ο Λάτσι με τον Σβάρνα στα 25 μέτρα ο Σιμόες να παίξουμε μπάλα όσα βάλουμε και όσα φάμε. Αν παίξει η ΑΕΚ σήμερα με τον ΠΑΟΚ αυτόν, όσα βάλουμε και όσα φάμε, θα βάλει 2 γκολ η ΑΕΚ και θα φάει 3. Μπορεί να βάλει 3 και να φάει 3. Μπορεί να φάει 5 και να βάλει 2. Δεν πάει σε αυτή τη φιλοσοφία. Βάζει Σακόβ Γαλανόπουλο στα οκτάρια. Βάζει το Μάνταλο που δεν τράβηξε και ο Μάνταλος για το σημερινό παιχνίδι, με χώρους πιθανούς που θα βρίσκε και με κανέναν αμυντικό χάφε ξάρι. Ο Μάνταλος σήμερα πήρε κακό βαθμό. Τον έβαλε για να πάρει, να κλείνει προς τον άξονα και να πάρει πιο πολλά πράγματα στο χώρο του άξονα. Το Βιερίνια σου λέει, θα ανέβει ο Βιερίνια πόσες φορές? Θα μου κάνει τη ζημιά, κάποιο πρέπει να αφήσω. Άφησε το Βιερίνια και χτύπησε με Γκαρσία, Μάνταλο, Λιβάγια. Σου λέει, δεν πάει μπάλα πολλές φορές στο Μάνταλο. Είδε το πρόβλημα του Περέιρα με τον Γκαρσία, το χτύπησε εκεί. Το μεγαλύτερο όρεο όμως που έκανε, και ξεκινάω με την ΑΕΚ,
είναι ότι άφησε έξω Ολιβέιρα, άφησε έξω, πώς το λέω τον άλλο να, τον Ασαριφάν, παιχταράδες, τον Ασαριφάν και τα λοιπά, και βάζει τον παιχταρά Λιβάγια σεντερφόρ. Και του λέει, κοίταξε να δεις, θες να βγαίνεις, βγαίνει. Θα βγαίνεις από την περιοχή, παίρνεις τον Κρέσπο, θα μπαίνει ο Γκαρσία. Άμα το κάνει αυτό σε μάτς όπου θα έχει την κατοχή η ΑΕΚ, θα τους γαμίσει τα άραματα. Τώρα ήταν τα πράγματα δύσκολα. Και πήρε το χ η ΑΕΚ, το πήρε το χ η ΑΕΚ σχετικά εύκολα από τον ΠΑΟΚ, έχοντας ένα κακό τερματοφύλακα, τον Αθανασιάδη, και το Λάτσι, το οποίο είδαμε ότι είναι σε πολύ καλά επίπεδα για να βγει. Στο πρώτο γκολ τον παίρνει πλάτη ο Ουάρντα και του παίρνει την κεφαλιά. Θα μου πεις, την παίρνει και από το Σεμέδο, και από φτασμένο σε τερμπακ Ουάρντα. Είναι πολύ καλό στο να χώνεται και να παίρνει κεφαλιές. Καλύτερα από πολλά σεντερφόρ που παίρνουν πολλά λεφτά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και στο ξένο, ο Ουάρντα. Το οποίο τον βγάλαν βιαστή, ανώμαλο, κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί τον φοβόντουσαν. Το ρουφιανέψανε, το έχουμε πει και σε άλλα αυτά. Αυτή ήταν η ΑΕΚ. Αυτή ήταν η ΑΕΚ, η οποία έβαλε και τέταρτο χαφ για να κρατήσει το χώρο του άξονα, το 2-2, λέγοντας, παιδιά, στο χειρό πίσω στο κάστρο έχω κάτι μπεκρίδες που αν πετάξω το ακόντιο ούτε μίγα δεν θα βρουν. Άρα εγώ δεν πρέπει να αφήσω τους πολεμιστές τους απέναντι να φτάσουν στο κάστρο. Δεν έχω παλικάρια μέσα στο κάστρο. Βγάζω τα παλικάρια έξω από το κάστρο και αφήνω τους μαλάκες μέσα στο κάστρο να μπουν λιγότεροι μέσα στο κάστρο από το κέντρο. Αυτός είναι ο προπονητής της ΑΕΚ και καλά έκανε ο Μελισανίδης. Μελισανίδη μου, σε γλίτωσε από πανό, από πιθανά χαρτζηλίκια που έπρεπε να δώσεις για να μην μιλάνε ορισμένοι, από το Ξίδι, το Μίδι, το Σανίδι και τον Παπαρχίδη. Ο ΠΑΟΚ μπακ αριστερό δεν έχει, σέντερ μπακ θέλει ένα μπέκτη εκεί οπωσδήποτε και δεν έχει εξάρι. Και πήγε και πήρε, πάει και παίρνει, πως το λένε αυτόν τον σέντερ φορ, τον εξτρεμό δεκάρι που πήρε. Καγκάβα. Τον Καγκάβα. Η μαλακία πάει σύννεφο, με δυο χέρια. Τι να τον κάνεις τον Καγκάβα ρε. Έχεις τον Μουρκ, έχεις τον Ζίβκοβιτς, έχεις τον Ζόλι, έχεις εκεί ποδο, έχεις το Φλόρο το Λάμπρου, έχεις εκεί παίκτες. Τον Καγκάβα παίρνεις, πάρε ένα κόφτη ρε, παγάσα. Πάρε ένα αριστερό μπακ εκεί που παίρναγε ο κάθε πικραμένος. Το είδε ο Γκαρσία, τον έβγαλε, έβαλε τον Ροντρίγκο. Όταν σε αυτό τον ΠΑΟΚ ο καλύτερος παίκτης του είναι ο 35χρονος Βιερίνια και χρόνια του πολλά, περισσεύει η κριτική. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Μην πείτε δεν τράβηξε ο Κρίμιτς και ο Τζόλης, ο Ζίβκοβιτς, δεν φτάσαν η μπάλα μέχρι εκεί, γιατί τους αλαχέτησε σε πιο μπροστά επίπεδο, σε πιο μπροστά γραμμή, ο μεγάλος Χιμένεθ που πήρε από την ΑΕΚ σήμερα το 150%. Καλό σας βράδυ.